Τρία φαγητά που πρέπει να πετάξεις αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή στα σκουπίδια για να αρχίσει να φεύγει λίπος και να ξεφορτωθείς επιτέλους αυτή την μπάκα. Hey, Σαρώ εδώ, ειδικό στη διαλυματική νηστεία και στο χάσιμο βάρους μέσω αυτής. Και σε αυτό το βίντεο θα σου πω αυτά τα τρία φαγητά. Φαγητό νούμερο 1, αβοκάντο. Τις προάλλες έρχεται μια φίλη σε ένα οικογενειακό τραπέζι και μου λέει: Σαρώ, είδα τα βίντεό σου. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι πρόβλημα έχεις με τα αβοκάντο? Έκατσα και της εξήγησα ότι δεν έχω πρόβλημα με τα αβοκάντο ή με σένα να μην τρως αβοκάντο. Αλλά στην περίπτωση που θες να χάσεις κιλά και δεν μπορείς. Το μόνο που κάνεις είναι απλά να τρως υγιεινά και νομίζω ότι κάτι γίνεται. Νομίζω ότι τρως αβοκάντο και κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου. Α, έχει καλά λιπαρά. Ναι, τα λιπαρά είναι λιπαρά όμως και οι θερμίδες μαζεύονται. Γίνεται να λες είμαι μια σαλάτα έφαγα το μεσημέρι και η σαλάτα να έχει δύο αβοκάντο μέσα. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε σταμάτα να τρως αβοκάντο, σταμάτα να βάζεις αβοκάντο στη σαλάτα και σταμάτα να τρως αβοκάντο γενικά. Αν θες να χάσεις κιλά. Εντάξει. Αν δεν θες να χάσεις κιλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παιδιά, μπορεί να τρώτε ό,τι θέλετε. Και να θες να χάσεις κιλά. Πάλι μπορείς να τρως ό,τι θες. Πάλι μπορεί να φας. Χίλιες θερμίδες για πρωινό. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορείς να φας ταχύνι φυσικό βούτυρο για πρωινό. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά εάν θες να τα χάσεις και να τα χάσεις εύκολα και προσπαθείς καιρό και δεν τα χάνεις, τότε ίσως να μην φας αβοκάντο. Άστο, τι να κάνεις. Πάμε στο επόμενο φαγητό, φαγητό νούμερο 2, το οποίο είναι κρουτόν. Εντάξει. Θυμάμαι και εγώ από το παρελθόν, παίρνα τα κρουτονάκια μου έτσι. Έβαζα λίγο σαλάτα, έβαζα λίγο από εδώ, έβαζα λίγο από εκεί. Τι ωραία, τι καλά. Κρουτόν, έπαιρνα μαύρο κρουτόν έτσι με κρυθαρένια γιατί δεν ξέρω τι. Επειδή είναι πιο υγιεινά, λέει. Ωραία. Μέχρι που μια μέρα πήρα το κουτί, το γύρισα. Είδα ότι ένα σακουλάκι κρουτόν είναι 200-300 γραμμάρια και ανά 100 γραμμάρια έχουμε πάνω από 300 θερμίδες. Οπότε υπολόγισα γρήγορα ότι όλη η σακούλα είναι περίπου 1500 θερμίδες και υπολόγισα και σε πόσο το τρώω αυτό. Και το τρώγα σε 2 με 3 μέρες. Οπότε έτρωγα 1500 θερμίδες από κρουτών και κυρίως έμπαινε και αυτό στη σαλάτα. Οπότε ξέρεις, τρώω σαλάτες, προσέχω, τρώω υγιεινά. Τι κάνεις, βάζεις κρουτών, βάζεις αβοκάντο, 1500 θερμίδες στη σαλάτα και χαίρεσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, κρουτών, σκουπίδια. Και το βασικό πρόβλημα με τα κρουτών είναι έλεγχος μερίδας. Αν πάρεις παξιμάδι, λες έφαγα ένα παξιμάδι, έφαγα δύο παξιμάδια. Κρουτών δεν έχει. Είναι απλά έρχεται, φεύγει. Τι έφαγες 20 γραμμάρια, τι έφαγες 120, δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Γι' αυτό καλύτερα να μείνεις μακριά. Πάμε στο φαγητό νούμερο 3. Λιναρόσπορος. Πήγαινα με μια κοπέλα και αυτή μένει Αγγλία. Οπότε ξέρετε, ήταν έτσι, ήταν σε φάση. Σαρώ, εμείς εδώ στην Αγγλία τρώμε λιναρόσπορος, chia seeds. Και το κάνεις έτσι και το βάζεις στο νερό και το ένα και τ' άλλο. Και της λέω, αγάπη μου, εδώ είμαστε Ελλάδα. Είμαστε βλάχοι, κολόβλαχοι. Δεν τρώμε τέτοιες μαλακίες. Ειδικά όταν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Δεν πειράζει, παιδιά, να φάτε αβοκάντο, να φάτε λιναρόσπορος, να φάτε πρωινά, να φάτε μαλακίες. Δεν πειράζει. Όμως θες να φας. Να χάσεις κιλά, δεν θα φας λιναρόσπορο, ρε φίλε. Τι να το κάνεις το λιναρόσπορο? Μα έχει ένα σωρό θρεπτικές ουσίες. Στα θρεπτικά μου. Μη πω, τι. Κιλά θέλουμε να χάσουμε, εντάξει. Σταματήστε να μου λέτε τι βιταμίνες έχει μέσα. Και του είπε ο θείος του τάδε και του είπε ο τάδε γιατρός με την μπακανά. Δε με νοιάζει. Εάν θες να χάσεις κιλά, θα μείνεις γενικά μακριά από τα ξηροκάρπια που είναι τίγκα στις θερμίδες. Και ειδικά από το λιναρόσπορο, εντάξει. Τι θες, ωμέγα 3. Ωραία, πάρε ένα συμπλήρωμα από ωμέγα 3. Πάει. Λάδι. Παρθένο. Λάδι. Ελληνικό. Ελαιόλαδο. Τώρα, εάν θες να χάσεις 10 κιλά σε 3 μήνες και να είσαι μείον 10 την πρωτοχρονιά, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Τα είχα να πω για τώρα, θα τα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.